Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την προσοχή των παικτών του στραμμένη στο δύσκολο και κομβική σημασία εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΑΟΚ Κερατέας, συνεχίζει την προετοιμασία του ο Αιγαίας Πλωμαρίου. Την Τετάρτη, αντίπαλός του ΑΟΚ Κερατέας νίκησε με το ευρύ 4-0 τη Θήλα Χαλκιού στο εξαναβολής παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική των Μπαράζ Ανόδου. Βασικός πλέον αντίπαλος για τον ταμπλούχο στον ομό είναι ο Φίβος Κρεμαστής, τον οποίο θα αντιμετωπίσει την τελευταία αγωνιστική. Ο προπονητής του Αστέρα και Σαργιανής Γιώργος Τσαμόπουλος έκανε στον Έολο τις δικές του προβλέψεις για την τρίτη ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για την πιο πάνω κατηγορία. Όλο και πιο κοντά στη γάμα εθνική βρίσκεται ο αθλητικός όμιλος Κερατέας που έκανε σωστά τη δουλειά του στο παιχνίδι που εκκρεμούσε από την τρίτη αγωνιστική. Σε ξαναβολή συνάντηση που έγινε την Τετάρτη το μεσημέρι, η ομάδα του Λουκά Καραδήμου επιβλήθηκε με 4-0 της Θήλας Χαλκιούς, επέκτηνε το απόλυτο με την ανάλογη συγκομιδή βαθμών και μετά από 4 αγώνες που έχει δώσει και πλέον δύσκολα θα χάσει το ένα από τα 3 εισιτήρια στον 8ο όμιλο των Μπαράζ. Σε ένα παιχνίδι που έγινε κάτω από έντονη ζέστη και σε ώρα που δεν ευνοούσε την προσέλευση των φιλάθλων, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα και συγκεκριμένα στο 44ο λεπτό, χάρη σε πέναλτι που κέρδισε ο Μπουντόπουλος και εκτέλεσε εύστοχα ο Σούλτσε. Λίγο νωρίτερα στο 31 ο Βαγγελή είχε δοκάρει σε κεφαλιά που έπιασε ανενόχλητος μετά από εκτέλεση φάουλ. Στο τελευταίο ημίωρο ο ΑΟ Κερατέας καθάρισε το παιχνίδι πετυχαίνοντας επιπλέον 3 γκολ. Στο 65 ο Σούλτσε έγραψε το 2-0 με σουτ, στο 76 ο Μαγκανάς σκόραρε με πλασέ για το 3-0 και στο 87 ο Σούλτσε αξιοποίησε σέντρα του Πιέτρη για να διαμορφώσει με κεφαλιά το τελικό ΑΟ Κερατέας Θήλα Χαλκιούς 4-0. Η βαθμολογία στον 8ο όμιλο των Μπαράζ έχει ως εξής. Ο ΑΟ Κερατέας είναι πρώτος, έχει 12 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Αστέρας και Σαργιανής που έχει 9. Αιγαίας Πλωμαρίου και Φίβος Κρεμαστής έχουν από 6 βαθμούς. Ο Πανμιλιακός 4, η Θήλα Χαλκιούς 1, ενώ χωρίς βαθμό η Νέα Εύα Θήλου Πανσαμιακού. Από εκεί και πέρα στον ταμπλούχο Λέσβου Αιγαία Πλωμαρίου φυσικά και υπάρχει προβληματισμός για το μεγάλο κενό στο πρόγραμμα, μιας και το τελευταίο παιχνίδι στον 8ο όμιλο τον παράζεται στις 20 Μαΐου με αντίπαλο τον Αστέρα και Σαργιανής. Βάσει του νέου προγράμματος που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΠΟ, η ομάδα του Πλωμαρίου θα βρεθεί στους αγωνιστικούς χώρους ξανά στις 5 Ιουνίου για να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον αθλητικό όμιλο Κερατέας. Το παιχνίδι με τη Θήλα Χαλκιούς, το οποίο αρχικά ορίστηκε για την Τετάρτη 12 Ιουνίου, κατά πάσα πιθανότητα θα αλλάξει ημερομηνία και θα γίνει το Σάββατο 8 του μήνα, κατόπιν αιτήματος της χιώτικης ομάδας που βρίσκει σύμφωνο τον Αιγαία που θα κληθεί να δώσει 2 παιχνίδια σε διάστημα 3 ημερών. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του ταμπλούχου Λέσβου θα ολοκληρωθούν στις 16 Ιουνίου στη Ρόδο με αντίπαλο τον Φίβο Κρεμαστής σε ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει το τρίτο εισιτήριο για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, το οποίο διεκδικούν με αξιώσεις τόσο η λεσβιακή όσο και η ροδίτικη ομάδα, κάτι στο οποίο συμφωνεί και ο προπονητής του Αστέρα και Σαργιανής Γιώργος Τσαμόπουλος. Σε αυτήν τη διοργάνωση παίζουν μεγάλο ρόλο οι έδρες. Και από ό,τι θυμάμαι το κρίσιμο παιχνίδι με το Φίβο το έχει ο Αιγαίας έξω. Εκεί ίσως κριθούν πολλά πράγματα. Και γι' αυτό όποια ομάδα από αυτές τσιμπήσει κάποιο βαθμό από τους άλλους δύο, από εμάς και τον Κεραυνό, θα έχει ίσως και κάποιο πλεονέκτημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αυτό. Οπότε μπορεί να φτάσουν να κρυφτούν όλα στην τελευταία αγωνιστική. Θεωρώ, παρόλο ότι με κέρδισε, να το πω έτσι λαϊκά, η ομάδα σας σήμερα από όλες τις απόψεις, ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκεί και ίσως έχει ένα προβάδισμα ο Φίβος λόγω έδρας που την βιώσαμε με όλους τους τρόπους την Τετάρτη. Ο Αιγαίας, παρά τις όποιες τρικλοποδιές προσπαθούν να του βάλουν κάποιοι εμποδίζοντάς τον να διεκδικήσει την άνοδο, είναι αποφασισμένος να παλέψει μέχρι τελικής πτώσεως για να κάνει το όνειρο πραγματικότητα και από τη νέα αγωνιστική περίοδο να αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οι προπονήσεις στον Αιγαία γίνονται σε φουλ ρυθμούς, έτσι ώστε οι παίκτες να είναι απόλυτα έτοιμοι στους 3 τελικούς που έχουν μπροστά τους.